Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην καντίνα, στη Συμμαχική Οδός του Ρεοκάστρου Διαβατών Θεσσαλονίκης, σε μια όμορφη φιλανθρωπική βραδιά που διοργανώνεται από την καντίνα για ιερό σκοπό και για τους πληγνέντες της Καρδίτσας. Γιάννη Τιτηρίδη, Στάθης Νικολαίδης και αξιόλογοι καλλιτέχνες τραγουδάνε σήμερα για ένα μοναδικό σκοπό. Στην παρουσία σημερινής βραδιάς είναι ο Σωτήρης Καραζαρίδης και σας εύχεται καλή διασκέδαση. Yeah.
Σίγουρα αυτές οι βραδιές γίνονται για καλό. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν έχει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το λάξι που μπορούμε να καταβάλουμε εμείς για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Σίγουρα αυτό είναι σημαντικό και πάνω απ' όλα νομίζω αυτό που ξεχωρίζει για αυτές τις στιγμές είναι ο Έλληνας. Άρα τι σημαίνει ότι όταν είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Πάντα είναι και είναι καλό, είναι θετικό γιατί όλοι χρειάζομαι να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Είναι πολύ καλό, είναι σαν μήνυμα το βλέπω αυτό και σαν κίνηση είναι ευχάριστο γιατί είναι πάρα πολύ καλό γιατί όλοι θέλουν την ανάγκη του διπλανού μας και μακάρι να είναι το τελευταίο, να μην ξαναγίνει τέτοια περίπτωση γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι, να κοιτάμε το καλό και μαζί με τον κόσμο που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια δίνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να βοηθάω όσο μπορώ με τη δύναμή μου που έχω, τι μπορώ να κάνω για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Γιατί αγαπώ τη ζωή, θέλω να βοηθάω. Αυτό είναι. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ καταρχήν για τα πολύ όμορφα σου λόγια. Να σε καλά. Κολακευτικά. Η φωνή σου είναι μοναδική. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σε όλο τον κόσμο που στήριξε αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Ο σκοπός ήταν αλληλέγγυος. Μπράβο σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια στη διεύθυνση του μαγαζιού. Που σκέφτηκε όλη αυτή την ιδέα. Σε όλους τους μουσικούς. Σε όλους τους μουσικούς που παρευρεθήκαν απόψε εδώ, τίμησαν με την παρουσία τους και αυτή όλη την βραδιά αυτή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να είναι αποτελεσματικός ο σκοπός αυτός και συχνά να γίνονται τέτοιου είδους βραδιές, γιατί οι συμφορές και τα δεινά τελευταία βλέπω ότι είναι αρκετά. Παρότι είχε μια κακοκαιρία σήμερα, ο κόσμος έδειξε ότι είναι συνάνθρωπος και πρόσφερε το δικό του αγώνα για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι περάσανε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές στην Καρδίτσα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και ήταν και τιμή μας που είχαμε και εμείς ένα μέρος αυτού του γεγονότος. Ό,τι έχω να πω θα το πω με μία φράση. Σήμερα οι άνθρωποι δείξαν ότι είναι άνθρωποι. Τι εννοώ, δείξαν την ανθρωπιά τους, ότι ήρθαν εδώ για αυτόν τον ιερό σκοπό να βοηθήσουμε, είτε είμαστε πόντι, είτε είμαστε, είτε δεν είμαστε. Όλοι είμαστε ένα και ό,τι πρέπει να βοηθάμε όλοι, ο ένας τον άλλον σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.